Ακριβοθόρη, τι έχει γίνει πλέον η Σοφία Αλιμπέρτη, αφού εδώ και πάρα πολύ καιρό αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις. Η πρεμιέρα του Γιάννη Πάριου όμως ήταν η αιτία για να σταθεί και πάλι μπροστά στις κάμερες. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να σας δούμε. Ναι, ναι. Αυτό είναι κατ' επιλογή δική. Συνειδητότατη. Και μάλλον πάρα πολύ. Γιατί φτάνει, δεν βαρεθήκατε να με βλέπετε. Πριν από λίγο καιρό, οι φήμες την ήθελαν να ετοιμάζει δυναμικό comeback στην τηλεόραση με εβδομαδιαία εκπομπή για την οικογένεια. Εκείνη όμως μας ξάφνιασε, δηλώνοντας κατηγορηματικά το τέλος της καριέρας της στο χώρο της τηλεόρασης. Είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι τελείωσα πια αυτή τη δουλειά. Καθόλου. Είναι να επιστρέψει. Καθόλου. Το πιο ωραίο κομπλιμέντο που σας έχουν κάνει, που το θυμάστε, που σας έχουν πει, που σας έχουν προσεγγίσει με έναν διαφορετικό τρόπο, ποιο είναι? Ανανεωμένη και πιο χαλαρή από ποτέ στο πλευρό του γιού της, που ήταν και ο επίσημος συνοδός της, η Σοφία Αλιμπέρτη δείχνει πως ο σημαντικότερος ρόλος της ζωής της είναι αυτός της μαμάς. Έχετε πει τέλος αυτή η δουλειά ολοκληρωθεί? Ναι, τώρα περιμένω να γίνω γιαγιά, να τον ψήνω λίγο. Άντε, βιάσου λίγο, παιδί μου, να προλάβω. Έχουμε ακόμα. Ναι, καλά, δεν τον δίνω ακόμα, λέμε. Το καλοκαίρι είχαμε αφήσει τη Σοφία ξανθιά και μετά κουτσομπολιά να μιλούν για σχέση ανάμεσα σε εκείνη και τον κάποτε συμπαρουσιαστή της, Παναγιώτη Χατζηδάκη. Αυτά όμως διαψεύστηκαν και τώρα τη βλέπουμε καστανή, μόνη, αλλά πάντα δίπλα στον πρώην άντρα της και πατέρα των παιδιών της. Ένα τρυφερό φιλί τα λέει όλα.